Καλώς ήρθατε στα κόκκινα.gr. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μας. Η δήλωση του μάνατζερ του Σάσα Βεζένκοφ κυρίου Λότσου ότι είμαστε σε διαδικασία για εξέβρεση κοινή συνενέση λύση με του Ράπτορ για να μην συνεχίσει ο Σάσα Βεζένκοφ στο Τορόντο έχει προκαλέσει αρκετέ συζητήσει και εικασίε. Πρόκειται για μια διπλωματική φύσεω απάντηση που αφήνει περιθώρια ερμηνεία και μπορεί να υποδηλώνει την επιστροφή του παίκτη στον Ολυμπιακό. Η δήλωση αυτή από μόνη τη είναι αρκετά προσεκτική και διπλωματική ο κύριο Λότσο αναφέρεται στη διαδικασία εξέβρεση λύση κοινή συνενέση, γεγονό που υποδηλώνει ότι υπάρχουν διαπραγματεύσει σε εξέλιξη. Η επιλογή τη φράση να μην συνεχίσει ο Σάσα βεζενκοβ στο Τορόντο αφήνει να εννοηθεί ότι ο παίκτη ενδέχεται να αποχωρήσει από του Raptors, χωρί όμω να αναφέρει συγκεκριμένα τον επόμενο προορισμό του. Αυτή η οριστία μπορεί να ερμηνευθεί ω ένδειξη ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επιστροφή στον Ολυμπιακό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τι πρόσφατε συζητήσει και τι φήμε γύρω από το μέλλον του Βεζένκο. Η χρήση διπλωματική γλώσσα είναι απαραίτητη σε τέτοιε περιπτώσει, καθώ ο Σάσα Βεζένκοβ δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο με του Ράπτορ. Η ανακοίνωση οποιασδήποτε συγκεκριμένη πληροφορία για πιθανή μεταγραφή ή αποχώρηση πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικά και ηθικά προβλήματα. Οι ομάδε και οι παίκτε πρέπει να διατηρούν μια ισορροπημένη και επαγγελματική στάση σε τέτοιε καταστάσει, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και αμοιβαία συνενετική επίλυση των ζητημάτων αν ο κύριο Λότσο ήθελε να υποδηλώσει πιο ξεκάθαρα την πιθανότητα επιστροφή του Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά αυτό θα ήταν ενδεχομένω ρηψοκίνδυνο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δηλώσει ότι υπάρχουν συζητήσει με διάφορε ομάδε, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού, χωρί όμω να προδιαγράφει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ή να προκαλέσει πιέσει στι διαπραγματεύσει, η δήλωση του γνωστού μάνατζερ σχετικά με την εξέβρεση λύση για το Σάσα Βεζένκοβ είναι σίγουρα διπλωματική, αφήνοντα ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα. Παρόλο που μπορεί να υποδηλώνει μια πιθανή επιστροφή στον Ολυμπιακό, είναι προσεκτικά διατυπωμένη ώστε να μην προκαλεί προβλήματα στι διαπραγματεύσει. Η χρήση διπλωματική γλώσσα σε τέτοιε περιπτώσει είναι απαραίτητη για την προστασία των εμπλεκομένων και τη διασφάλιση ενό αμοιβαία αποδεκτού αποτελέσματο.